περιμένει εκεί. Μας περιμένει. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλή σας ημέρα. Και ξέρετε, κάνω την πρώτη μου εμφάνιση στην ΕΡΤ μετά από 3,5 χρόνια. Το ξέρω. Το ξέρουμε, κύριε Υπουργέ, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρότασή μας. Για σήμερα, σε μια κρίσιμη φάση, γιατί όλα τα βλέμματα είναι σε εσάς. Σε σχέση με αυτά που είπατε, έρχεστε από ένα πολύ σημαντικό ταξίδι στις ΗΠΑ, στην καμπή εθνικών θεμάτων. Ωστόσο, η πρότασή σας για το σχέδιο Β απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών, οι βάσεις οι ελληνοαμερικανικές, συγκέντρωσαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Και μέσα από στελέχη της ΣΥΡΙΖΑ. Το τι έχει γραφεί είναι απίστευτο πραγματικά, και το τι έχει υποθεί, και γι' αυτό χαίρομαι που με καλέσατε και θέλω να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα μιας και έξω. Άρα να τα βάλουμε με τη σειρά, κύριε Υπουργέ. Πρώτα, πριν περάσουμε στις αντιδράσεις, το σχέδιο Β. Καταρχήν να πούμε ότι να αρχίσουμε από το ταξίδι στις ΗΠΑ. Πράγματι ήταν ένα πολύ πετυχημένο ταξίδι. Όχι για μένα ή για την κυβέρνηση και τους ανεξάρτητους Έλληνες, για την Ελλάδα ήταν σημαντικό ταξίδι. Διότι σε αυτό το ταξίδι πιστοποιήθηκε καταρχήν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπιστεύονται τη χώρα σαν το κέντρο σταθερότητος στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται και σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε σχέση με τις γύρω χώρες μας, και προς τα νότια και προς τα βόρεια. Η ανακοίνωση του Νετανιάχου ότι στην τριμερή Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ προστίθεται και οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν μια πολύ μεγάλη σημασία στο ρόλο που θα παίξει η Ελλάδα, αλλά και παράλληλα στο μέλλον της Κύπρου και στην ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Το δεύτερο είναι ότι θέλω να σας πω σαν Υπουργός Άμυνας και να εξασφαλίσω, να πω στον ελληνικό λαό ότι αυτά που εξασφαλίσαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ σημαντικά για την άμυνα της χώρας. Έχουν σχέση με την αμερικανική βοήθεια προς ελληνικές ενόπλες δυνάμεις για αναβάθμιση των μέσων που διαθέτουν και τα τρία όπλα, και ο στρατός και το ναυτικό και η πολεμική μας αεροπορία, σε επίπεδο προγραμμάτων βοήθειας, σε επίπεδο FMS. Όπως επίσης θέλω να σας πω ότι έχει και πολύ μεγάλη σημασία στο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν από την Ελλάδα πρωτοβουλίες σε σχέση με την ασφάλεια, την ενεργειακή της περιοχής. Με τις συμφωνίες οι οποίες υπεγράφησαν με την Exxon Mobil και με την Total, η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένα κέντρο που θα διέρχεται η ενέργεια με την έννοια του φυσικού αερίου, του LPG που γίνεται στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και ο νέος αγωγός, ο οποίος θα μπορέσει να συνδέσει τα αποθέματα της Αιγύπτου και του Ισραήλ, της Κύπρου, με τα ελληνικά, και θα δίνει αυτονομία στην Ευρώπη, για τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ιδιαίτερη σημασία. Ποιες είναι αυτά οι πρωτοβουλίες, είναι, κύριε Υπουργέ, που ζητάνε ή περιμένουν από την Ελλάδα? Σε αυτές τις συμφωνίες που μας περιγράψατε, περιμένουν και κάτι ακόμα? Βεβαίως περιμένουν. Περιμένουν καταρχήν η Ελλάδα να είναι το κέντρο που θα γίνεται ο διάλογος στη Μεσόγειο. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα η οποία έχει μια πολύ ισχυρή αμυντική σχέση με το Ισραήλ, αλλά και παράλληλα είναι αξιόπιστος εταίρος στον αραβικό κόσμο. Είμαστε η μόνη χώρα που, αν θέλετε, για πρώτη φορά ευρέθησαν δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ και των Αραβικών Εμμυράτων φέτος στην άσκηση Νίωχος. Είναι η πρώτη φορά που συναντιέται η Αίγυπτος με το Ισραήλ σε μια κοινή άσκηση. Και αυτό το ρόλο τον παίζει η Ελλάδα. Γιατί ακριβώς είναι αξιόπιστος γείτονας, εταίρος και χώρα σταθερότητος. Αυτά είναι λοιπόν τα θετικά. Αυτά είναι τα θετικά. Πάμε τώρα όμως, κύριε Υπουργέ, τώρα να εξηγήσουμε και τα υπόλοιπα. Να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό το σχέδιο Β. Γράφτηκαν πάρα πολλά, είχατε κάνει και εσείς κάποιες δηλώσεις. Τι γίνεται με τις βάσεις? Και το βασικότερο θέμα που βάζουν οι επικριτές σας είναι: είχε ενημερωθεί ο Πρωθυπουργός ή ήταν μια προσωπική άποψη του Πάνου Καμένου? Και αν δικαιούται ο Πάνος Καμένος να έχει προσωπική άποψη σε ένα επίσημο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το καπέλο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας? Πάρα πολύ ωραία. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι με τον Πρωθυπουργό πάντα συνεννοούμαστε. Επί 3,5 χρόνια η κυβέρνηση αυτή, μια κυβέρνηση δύο κομμάτων από διαφορετικούς ιδεολογικούς χώρους, βρέθηκε μαζί με τρεις κοινούς σκοπούς. Ο πρώτος στόχος ήταν η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια και το πετύχαμε. Ο δεύτερος στόχος είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής που
μέσα από την μεταπολίτευση κατήργησε δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας. Και αυτό το παλεύουμε. Και ο τρίτος στόχος είναι η ανάπτυξη της χώρας. Είναι να σταθεί η πατρίδα μας στα πόδια της. Και αυτό θα το πετύχουμε. Ποτέ δεν είπαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες ταυτιστήκαμε ιδεολογικά. Εξάλλου και τα δικά μας, αν θέλετε, προεκλογικά σποτ, όταν ζητήσαμε την έγκριση του ελληνικού λαού, ήταν απόλυτα σαφή. Και αυτό που είπαμε είναι ότι ζητάμε από τον ελληνικό λαό να έχουν τη δύναμη ανεξάρτητοι Έλληνες, να συμμετέχουν σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, μια κυβέρνηση εθνικής συμφιλίωσης, η οποία δεν γίνεται βάση κοινών συμφερόντων, όπως έγινε η συνύπαρξη ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Εμείς με τον Τσίπρα δεν βρεθήκαμε μαζί για να κρύψουμε κάτω από το χαλί. Ναι, μήπως έφτασε όμως, κύριε Πρωθυπουργέ, εγκλήματα του παρελθόντος. Προσέξτε, εμείς δεν τα βρήκαμε για να βγάλουμε τον Βενιζέλο. Θα σας απαντήσω. Εμείς δεν βρεθήκαμε με τον Τσίπρα μαζί για να του κρύψω εγώ τα υποβρύχια όπως το έκρυψε ο Σαμαράς του Βενιζέλου ή ο Βενιζέλος του Σαμαρά, σκάνδαλα του παρελθόντος. Εμείς βρεθήκαμε μαζί για να κάνουμε τη χώρα να σταθεί στα πόδια της. Λοιπόν, το σχέδιο Β' το ήξερε πέρα, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, κύριε Υπουργέ. Είμαστε σε πλήρη αρμονία. Για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Άκουσα ότι θα φέρουμε βάση στην Ελλάδα, λες και εμείς ερχόμαστε να ανατρέψουμε το έξω η βάση του θανάτου. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι βάση του θανάτου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από την 6η Θεσσαλονίκη, είναι ο κύριος στρατηγικός εταίρος της χώρας. Το δεύτερον, η χώρα μας είναι μέλος του ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι όλες οι δομές των ενόπλων δυνάμεων έχουν γραφείο της συμμαχίας και πτέρυγα της συμμαχίας σε κάθε μονάδα, από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη. Άρα δεν μιλάμε για βάσεις οι οποίες έρχονται να υποκαταστήσουν την εθνική κυριαρχία της χώρας. Δεν μιλάμε για βάσεις τύπου συμμαχίας, Σούδας, κύριε Καμένε. Γιατί αυτό... Μα και η Σούδα, με συγχωρείτε, και η Σούδα είναι μία βάση η οποία δίνει διευκολύνση στο σύνολο των χωρών του ΝΑΤΟ. Ναι, αλλά είναι μία ολοκληρωμένη στρατιωτική δομή. Υπό αυτή την έννοια θα έχουμε και άλλες βάσεις τέτοιου τύπου ή απλώς εννοούσατε τις συνεργασίες αυτές που λέτε, που όντως υπάρχουν. Υπάρχει συνεργασία των Αμερικανικών. Για να πάμε σε ένα-ένα. Ναι. Για ποιες βάσεις μιλήσαμε? Μιλήσαμε για τη Λάρισα. Στη Λάρισα βρίσκεται το ΑΤΑ, το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας. Και παράλληλα η πρώτη στρατιά. Στα πλαίσια των δύο αυτών υπάρχουν νατοϊκές δομές. Στην ατοϊκή δομή λοιπόν της πολεμικής αεροπορίας ζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να φιλοξενηθούν τα UAV των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα UAV των Ηνωμένων Πολιτειών θα προτιμούσαμε να είναι στη Σμύρνη? Μήπως καταπατείται η εθνική κυριαρχία όταν δίνουμε διευκολύνσεις στο αεροδρόμιο της Λάρισας που προβλέπεται σε μια ανατοϊκή σύμμαχο χώρα? Και η οποία αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδος και, αν θέλετε, αυξίζει και την ασφάλεια της χώρας. Δεύτερον, άρα δεν υπάρχει νέα βάση. Ναι, μιλάμε για διευκολύνσεις όμως. Διευκρινίζεται. Συζητήσατε κάτι περισσότερο? Υπάρχει διευκόλυνση που προβλέπεται από τη συμμετοχή μας στη συμμαχία. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Το δεύτερο, στο Βόλο, ζήτησαν στο Στεφανοβίκιο που υπάρχουν τα ελληνικά Απάτσι και η βάση της αεροπορίας στρατού να φιλοξενηθεί δύναμη ελικοπτέρων η οποία φεύγει από την Τουρκία και έρχεται προς την Ελλάδα. Τι θα γίνει σε αυτή τη δύναμη? Καταρχήν, συνεκπαιδευόμαστε συνέχεια. Προσγειώνονται συνέχεια ελικόπτερα στο Βόλο. Το να υπάρχουν και 360 οικογένειες οι οποίες θα αφήσουν στο Βόλο και 5 δεκάρες. Θα αναβαθμιστεί ο Βόλος σαν περιοχή και θα εξασφαλίσουμε την ασφάλεια της περιοχής, διότι πέραν των ελληνικών ελικοπτέρων θα έρθουν και θα βοηθήσουν στην τεχνική τους συντήρηση ένας ολόκληρος μηχανισμός από Απάτσι συμμαχικών. Αυτό μας κάνει κακό ή προτιμούμε αυτό να είναι στην Κωνσταντινούπολη και να συντηρούν τα τουρκικά ελικόπτερα? Πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολη είναι ένα λιμάνι το οποίο ζήτησε να χρησιμοποιηθεί για μεταφορές
συμμαχικών δυνάμεων προς τα Βαλκάνια. Πάντα χρησιμοποιεί το Αλεξανδρούπολη. Θα προτιμούσαμε, λοιπόν, χωρίς να υπάρχει μια ιδιαίτερη συμφωνία, αυτή η διευκόλυνση της συμμαχίας να γίνεται από τη Βάρνα και να είναι η Βουλγαρία εκείνος ο εταίρος της συμμαχίας, ο ισχυρός στα Βαλκάνια. Μάλιστα. Τίποτα λοιπόν καινούριο δεν γίνεται. Όσον αφορά τη μόνη βάση την οποία έχω ζητήσει και ζήτησα εγώ εδώ και 3 χρόνια δημόσια και ανοιχτά, να δούμε πώς μπορεί να ενισχυθεί με την παρουσία συμμαχικών δυνάμεων, είναι η Κάρπαθος. Ναι. Η οποία Κάρπαθος, σαν αεροδρόμιο, είναι το εναλλακτικό αεροδρόμιο του Κανάβεραλ, της NASA. Έγινε με ανατοϊκά χρήματα για να μπορέσει, αν χρειαστεί, να εξυπηρετήσει μέχρι για προσγείωση σαν εναλλακτικό αεροδρόμιο του Κανάβεραλ. Εκεί λοιπόν έχουμε συμφέρον να έρθουν συμμαχικές δυνάμεις. Ο κύκλος του αεροδρομίου της Καρπάθου τέμνεται με το Καστελόριζο. Δεν κατάλαβα λοιπόν για ποιο λόγο δεν έχουμε αυτό συμφέρον εμείς στην Κάρπαθο. Στην κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, έχει συμφωνήσει ο Πρωθυπουργός? Είναι μια πολιτική της χώρας? Είναι δική σας πρόταση για την Κάρπαθο? Νομίζετε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κάθεται σε αυτό το γραφείο, σχεδιάζει μόνο του πολεμικά σχέδια και τα περνάει προς τα έξω? Άρα Όχι. υπάρχει συνεννόηση, έτσι. Εδώ υπάρχουν συνεννόησεις με τις ένοπλες δυνάμεις. Αυτά περνάνε από τον Κησέα, εγκρίνονται ή απορρίπτονται. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις βάσεις. Άρα δεν μιλάμε ούτε για καινούργιες βάσεις, δεν μιλάμε ούτε για υποτέλεια της χώρας, ούτε για παραχώρηση της εθνικής κυριαρχίας. Ωραία. Πάμε στο πλάνο B. Τι είναι αυτό το σχέδιο Β? Λοιπόν, ακούστε. Από την πρώτη στιγμή με το ΣΥΡΙΖΑ, στο θέμα στο οποίο θέσαμε την άρνησή μας ήταν στο θέμα της ονομασίας Μακεδονίας. Και ξεκαθάρισαμε από την πρώτη στιγμή στον Πρωθυπουργό και στον ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς, βάσει και του καταστατικού μας και της λαϊκής εντολής που έχουμε λάβει, δεν συμφωνούμε να παραχωρηθεί ο όρος Μακεδονία για οποιοδήποτε λόγο. Αυτή είναι η δέσμευση της εξουσίας των ανεξάρτητων Ελλήνων. Αυτό είπαμε στον ελληνικό λαό ότι θα κάνουμε αν μας ψηφίσει και μας δώσει τη δύναμη να εκπροσωπηθούμε στην κυβέρνηση. Αυτή, αν θέλετε, ήταν και η θέση μας απέναντι στον εταίρο μας. Όμως, τη θέση αυτή, χωρίς να την αλλάξουμε, δεν εμποδίσαμε την κυβέρνηση να κάνει ένα διάλογο προκειμένου να αποδείξει η χώρα ότι είχε όλη την καλή θέληση στο θέμα των Σκοπίων να προχωρήσει επιτέλους σε μία λύση του θέματος αυτού προς όφελος και της Ελλάδος αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Στη Συμφωνία των Πρεσπών ουδέποτε συμφωνήσαμε. Και εδώ να πούμε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι μια συμφωνία η οποία προτάθηκε από το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιονδήποτε άλλον. Από την Ελλάδα προτάθηκε. Την υποστηρίζουν όμως οι Αμερικανοί. Και από την πρώτη. Ένα λεπτάκι. Είναι η επίσημη θέση του Υπουργείου των Εξωτερικών και της κυβέρνησης. Και εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι σαν κυβερνητικός εταίρος σε αυτή τη συμφωνία δεν θα συμπράξουμε. Ναι. Δεν έχουμε το δικαίωμα βεβαίως. Αλλά αυτό είναι διαφορετικό πράγμα, βεβαίως, κύριε Υπουργέ, ακούστε, από το να λοιπόν καταθέτετε ένα σχέδιο Β ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Προσέξτε γιατί λοιπόν. Εγώ πάω στο State Department. Τέτοια συζήτηση στο Υπουργείο Άμυνας δεν έγινε. Πέρα από το δημοσίο δηλώσιο του δικό μου και του κυρίου Μάτης. Στο State Department λοιπόν προσέρχομαι ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας και αφού λύνουμε τα θέματα που αφορούν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και την Ευρύτερη Ασφάλεια της περιοχής. Με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, έτσι. Με τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Έχω υποχρέωση ως κυβερνητικός εταίρος να εξηγήσω ότι η συμφωνία αυτή των Πρεσπών εμάς ως κυβερνητικό εταίρο δεν μας βρίσκει συμφώνους. Αυτό το ξεκαθαρίσατε, κύριε ότι Γαμένε. Δηλαδή η κουβέντα ήταν ως κυβερνητικός εταίρος, δηλαδή ως πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, η εκτίμησή μου για τη συμφωνία των Πρεσπών είναι αυτή? Η κουβέντα έγινε ενώπιον του Έλληνα πρέσβη στις Βρυξέλλες του κυρίου Λαλάκου. Μάλιστα. Του διευθυντή του διπλωματικού μου γραφείου του πρέσβη του κύριου Καραγιάννη, ενός ανθρώπου ο οποίος εργάζεται για το Σκοπιανό τα τελευταία 30 χρόνια και εθελοντικά έχει αναλάβει τη διεύθυνση του διπλωματικού μου γραφείου και των στρατιωτικών ακολούθων από τα παρόντες. Εκεί λοιπόν ξεκαθάρισα ότι η θέση της κυβέρνησης βεβαίως παραμένει η Συμφωνία των Πρεσπών όπως την εκφράζει ο Υπουργός
των εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός, αλλά εγώ ως κυβερνητικός εταίρος θέλω να ξεκαθαρίσω ότι πρώτον δεν πρόκειται να την ψηφίσω στη Βουλή αν έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και προκειμένου να μην έρθουμε σε αδιέξοδο, διότι αυτή τη στιγμή η φημονία των Πρεσπών φαίνεται ότι πρώτα απ' όλα μας δικαιώνει με την έννοια ότι το 70% του λαού της Φύρων δεν πρόκειται να την αποδεχθεί όπως έδειξε στο δημοψήφισμα. Άρα λοιπόν θα συνεχίσει να μιλάει για Μεγαλέξανδρο, για Θεσσαλονίκη, για Μακεδονία Σκέτη. Δεν είναι διατεθειμένοι οι άνθρωποι να συμφωνήσουν. Και το 80% του ελληνικού λαού. Ξεκαθαρίζεται ότι το σχέδιο Β ήταν άποψη του κυβερνητικού εταίρου. Αυτή είναι του κυβερνητικού εταίρου, αλλά ακούστε να δείτε κύριε Παραγιωτόπουλε. Ναι. Στην πολιτική δεν μπορείς να είσαι μια άρνηση. Και όταν είσαι ενώπιον του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, ενός εταίρου της χώρας, έχεις την υποχρέωση όχι μόνο να πεις την αλήθεια, να κάνεις στην δική σου άρνηση και μια εναλλακτική πρόταση. Αυτή την εναλλακτική πρόταση τη γνωρίζει ο Πρωθυπουργός. Την εναλλακτική πρόταση τη γνωρίζει ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν την έχει εγκρίνει ως εθνική πολιτική. Μας. Άρα είναι ενήμερος ο Πρωθυπουργός για τη δική σας πρόταση. Την έχω ξεκαθαρίσει ότι αυτή κατά την άποψή μας θα έπρεπε να είναι η πρόταση και αν θέλετε θα ήταν μια εναλλακτική πρόταση από τη στιγμή που η Συμφωνία των Πρεσπών δεν προχώραγε. Είτε από εμάς, είτε κυρίως από τους ίδιους. Δεν φαίνεται όμως με αυτή την τοποθέτησή σας, κύριε Γαμένε, να αδειάζετε τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών στις ΗΠΑ με τις επαφές που έχετε με υψηλόβαθμα στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης. Γιατί γι' αυτό σας κατηγορούν στην Ελλάδα. Ακούστε, το ποιοι με κατηγορούν, να το δούμε. Θα το δούμε γι' αυτό. Αυτό το οποίο έκανα εγώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ότι ως υπουργός της κυβέρνησης εκπροσώπησα την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της άμυνας, ξεκαθάρισα τη θέση μου ότι η θέση αυτή αποτελεί θέση του συγκυβερνώντος κόμματος και το οποίο δημόσια λέει προς την αμερικανική πλευρά ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί πρέπει να είμαι ξεκάθαρος, δεν μπορώ να τους κοροϊδέψω και αύριο όταν θα έρθει, εάν έρθει, που πιστεύω ότι δεν θα έρθει ποτέ στη Βουλή, να εμφανιστώ εγώ στην Αμερική, άλλα τους έλεγα και άλλα κάνω εδώ. Ξεκάθαρα και πολύ έντιμα, ναι, όμως, τους λέω Υπουργέ, ότι η πολιτική της κυβέρνηση επίσημη είναι οι πρέσπες. Το ίδιο μου λένε και αυτοί. Δεν νιώθετε όμως άβολα. Και για μας λέει οι πρέσβες. Δεν νιώθω καθόλου άβολα. Δεν νιώθετε νιώθω άβολα. Πολύ βολικά. Να είστε υπουργός Εθνικής Άμυνας, να προσπαθείτε να ισορροπήσετε ως πρόεδρος των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Να έχετε την ξεκάθαρη θέση για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά από την άλλη να πρέπει να υπηρετήσετε και μια κυβερνητική γραμμή. Ως μέλος της κυβέρνησης. Και λένε πολλοί ότι μήπως θα έπρεπε και το είπανε στην Κεντρική Επιτροπή. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Μήπως πρέπει να φύγει ο κύριος Καμένος από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ακούστε κάτι. Στις δημοκρατίες το Σύνταγμα είναι αυτό το οποίο λύνει τις οποιασδήποτε δυσαρμονίες. Το Σύνταγμα της Ελλάδος προβλέπει ότι θα υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες είναι από ένα κόμμα και αν ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε αυτοδυναμία θα κυβερνούσε μόνος του και θα έκανε ό,τι ήθελε και υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας. Στις κυβερνήσεις συνεργασίας λοιπόν με τις ιδεολογικές πλατφόρμες, το πρόγραμμα και τις δεσμεύσεις των συμμετέχοντων κομμάτων υπάρχει ομοφωνία ή όχι σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Εγώ λοιπόν ως κυβερνητικός εταίρος, όταν λέω ότι δεν θα ψηφίσω τη Συμφωνία των Πρεσπών και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό που τους ενδιαφέρει, δεν τους ενδιαφέρει η Συμφωνία των Πρεσπών, τη δέχτηκαν κατόπιν ελληνικής προτάσεως. Τους ενδιαφέρει η ασφάλεια στην περιοχή των Βαλκανίων και η εξασφάλιση της χώρας των Σκοπίων να μην πέσει στα χέρια, όπως εκείνοι πιστεύουν, της Ρωσίας. Οπότε, Υπουργέ, τη δική μου πρόταση, λοιπόν, τους λέω ότι αφού διαφωνούν οι δύο λαοί και ο λαός της Φύρων και ο ελληνικός λαός και αφού πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της περιοχής, όπως κάνουμε την τριμερή τετραμερή με την Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, πάμε να κάνουμε και μία συμφωνία που να συμμετέχει και η Αλβανία και η Βουλγαρία, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, και η Ελλάδα, τα Σκόπια,
και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που αυτό θα δώσει και τη δυνατότητα στην ομάδα αυτή να μπορέσει να μπει και η Σερβία. Διότι η Σερβία σε δομή του ΝΑΤΟ είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει μετά τους βομβαρδισμούς του 90. Είναι ακόμα φρέσκο το αίμα. Αλλά σε μια συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες πιθανώς να ήταν θετική. Δηλαδή, κύριε Καμένη, όμως θα την αποδεχτούμε. Η απάντηση από τους Αμερικανούς. Ναι, ναι. Απλώς όχι στο ΝΑΤΟ. Όχι στο ΝΑΤΟ. Και σε αυτές τις τριμερείς όμως θα την αποδεχτούμε με πού γουδουμού. Πού γουδουμού. Με πού γουδουμού. Όχι όμως, όχι όμως στο ΝΑΤΟ. Προσέξτε. Εμείς παραμένουμε στην εθνική θέση ότι αν δεν αλλάξει το νομοτολογικό δεν μπαίνουν ποτέ στο ΝΑΤΟ. Και από εκεί και πέρα κάνω μια πρόταση προσωρινή. Μέχρι να λυθεί το νομοτολογικό σε 10 χρόνια, 20, 30 χρόνια, εάν λυθεί, να υπάρχει μία ηρεμία στα Βαλκάνια και μία πορεία που εκείνοι θέλουν. Αφού λοιπόν εξέφρασα τη θέση τη δική μου, ως κυβερνητικός εταίρος σας επαναλαμβάνω, η απάντηση από την αμερικανική πλευρά είναι ότι εκείνη επιμένει στη στήριξη της συμφωνίας των Πρεσπών. Θα δούμε πώς θα πάει η συμφωνία των Πρεσπών και θα ξαναμιλήσουμε. Είναι τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Αφού είναι πάρα πολύ ούτε απλά. Ούτε υποκατέστησα τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Εμφανίστηκα ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας και θέματα Εθνικής Άμυνας, ήταν συμφωνημένα όλα και έγιναν βάσει της κυβερνητικής εγκεκριμένης πολιτικής. Αλλά ως κυβερνητικός εταίρος, από τη στιγμή που αρνήθηκα την πρώτη στιγμή και δημόσια και ιδιωτικά και στη Βουλή τη συγκεκριμένη συμφωνία, όπως ήμουν υποχρεωμένος και όπως πρέπει να κάνει ένα δημοκρατικό κόμμα, κατέθεσε μια πρόταση. Η Νέα Δημοκρατία ποια πρόταση έχει? Το Πασόκ ποια πρόταση έχει? Δεν μας λένε. Πάνε βόλτα στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον και κλείνουν το μάτι και λένε, παιδιά, κοιτάξτε, για να μην διαλύσουμε το κόμμα, θα πούμε όχι στην Ελλάδα και ναι σε εσάς. Εάν ψηφιστεί, θα τη δεχτούμε. Αυτή είναι πρόταση πολιτική? Κύριε Καμένη, αφού αυτό ήταν είναι κρυφτούλη. Ναι, τέτοιο κρυφτούλη, λοιπόν, οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα παίξουν. Αφού ήταν τόσο ξεκάθαρα, όπως λέτε, γιατί είχαμε αυτές τις αντιδράσεις από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, από τον κύριο Βούτση μέχρι τον κύριο Φίλη, που σας είπε Σαλβίνη, που είσαστε καρικατούρα, να φύγετε. Πάμε λοιπόν και για το θέμα του Σαλβίνη. Οι αντιδράσεις εγώ που θέλω υπάρχουν. Να σας πω κάτι. Εγώ σε πολιτικό επίπεδο καταλαβαίνω πάρα πολύ και αποδέχομαι, αν θέλετε, γιατί σε μια δημοκρατία έτσι πρέπει να είναι, τις ιδεολογικές διαφορές που μπορεί να έχουμε με τον κύριο Φίλη, ας πούμε, πολύ παραπάνω από κάποιους άλλους στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο άνθρωπος είναι έντιμος και καθαρός στη θέση του. Ποτέ δεν τις άλλαξε. Ούτε εγώ τις δικές μου. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες όμως δεν είναι Σαλβίνη. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες στήριξαν την κυβερνητική πολιτική στο θέμα των προσφύγων περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι αυτή ήταν η σωστή πολιτική. Διότι στο θέμα των προσφύγων η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα τυχαία στο χάρτη της Ευρώπης. Η Ελλάδα είχε πρόσφυγες από τη Σμύρνη, οι οποίοι φιλοξενηθήκανε σε συριακά καράβια. Όταν εισβάλλαν οι Τούρκοι στην Κύπρο, οι πρώτοι γιατροί που πήγαν εκεί ήταν Σύριοι. Οι Έλληνες εκπροσωπούν τον πολιτισμό και τον ανθρωπισμό. Δεν μπορούν να δολοφονήσουν στη θάλασσα και να πνίξουν παιδάκια και Αιγίους γυναίκες. Και η Ελλάδα, αν θέλετε, με την πολιτική που κράτησε στο θέμα του μεταναστεύσεως και στο προσφυγικό, κατάφερε να χαίρει του θαυμασμού όλου του κόσμου. Πάντως, κύριε Καμένε, οι ακροδεξιές φωνές λοιπόν αυτές της Ευρώπης, των Σαλβίνη και των υπολείπων, με τους ανεξάρτητους Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση. Έτσι, για να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Πώς δικαιολογείται όμως όλη αυτή την αντίδραση από βουλευτές που λένε να τελειώνουμε με το σύμφωνο συμβίωσης με τον Καμένο, να βρούμε άλλες πλειοψηφίες? Σας προβληματίζει αυτή η θέση αυτών των στελεχών? Στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα δημοκρατικά κόμματα η πλειοψηφία αποφασίζει. Εάν η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ ή των ανεξάρτητων Ελλήνων αποφασίσει ότι θα πρέπει να γίνει ένα διαζύγιο σε αυτήν τη σχέση, θα υπάρξει διαζύγιο. Θα υπάρξει διαζύγιο, κύριε Καμένε, όμως, γιατί ακούσαμε πρόσφατα τον κύριο Σουβίδη, τον εκπρόσωπο, ναι, ακούσαμε όμως τον εκπρόσωπο των ανεξαρτήτων Ελλήνων υπό προϋποθέσεις να συζητά μαζί με τη Νέα Δημοκρατία συμφωνία για ψήφο δυσπιστίας και πτώση της κυβέρνησης στη Βουλή.
Βέβαια, ο ίδιος στη συνέχεια είπε ότι τι εννοούσε, ότι ήθελε να αποκαλύψει την υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά υπάρχει υπό προϋποθέσεις συνθήκη να συμφωνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, το ότι δεν ενδιαφέρεται για το θέμα της ονομασίας της Μακεδονίας, φάνηκε από δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δέχεται το όρο Βόρεια Μακεδονία, που εμείς δεν δεχόμαστε. Και το δεύτερο είναι ότι πήγε να κάνει πρόταση δυσπιστίας τον Ιούνιο. Και ακούω τώρα ότι θέλει να κάνει και το Δεκέμβριο. Ναι, θα τη στηρίξετε όμως, αν είναι για αυτό το γιατί, θέμα. Γιατί θέλει να κάνει πρόταση δυσπιστίας πριν έρθει η συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή, και αν ποτέ έρθει, διότι ο σκοπός της δεν είναι να μην περάσει η συμφωνία των Πρεσπών, την οποία θα υπηρετήσει, όπως έχει πει, μετά τις εκλογές, εάν βγει, αλλά να ρίξει την κυβέρνηση αυτή για να σταματήσει το έργο της κυβέρνησης. Να μην πάρουν οι συνταξιούχοι τη σύνταξή τους ολόκληρη, να μην πάρουν οι αστυνομικοί και στρατιωτικοί τα αναδρομικά, να μην μειωθούν οι κρατήσεις προς τις επιχειρήσεις, να μην δει χαμόγελο ο Έλληνας. Γιατί αν δει χαμόγελο θα τους μαυρίσει. Γιατί η άλλη λύση, και απαντώ και σε αυτούς που κάνουν την κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ περί Σαλβίνη, είναι να δούνε υπουργό της Νέας Δημοκρατίας τον κύριο Πλεύρη, να δούνε τον κύριο Βορύδη της Εθνικής Παράταξης και του Τσεκουριού, υπουργό της χώρας. Κύριε Καμένε, εσείς αντιρρήξετε την κυβέρνηση. Να δούνε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη με τα μαθήματα στην ελληνική αγωγή περί αρίας φυλής, υπουργό μιας κυβέρνησης. Καλά, θα τον πιάσει λάσιμο στον δρόμο, αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη ιστορία. Την κυβέρνηση εσείς λοιπόν αντιρρήξατε, κύριε Καμένε, αν έρθει συμφωνία για κύρωση. Λοιπόν, σε αυτή τη λογική, εσείς θα ψηφίσατε λοιπόν μια πρόταση δυσπιστίας. Έχει να κάνει, για να είμαι ξεκάθαρος, με την πρόταση δυσπιστίας, την οποία η Νέα Δημοκρατία θέλει να φέρει, αποκομμένη από τη συμφωνία των Πρεσπών. Εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι μέχρι να έρθει τέτοιο θέμα στη Βουλή και παραμένουμε στην κυβέρνηση και στηρίζουμε την κυβέρνηση και θα προχωρήσουμε μαζί για να εκτελέσουμε την εντολή που πήραμε από τον ελληνικό λαό. Εάν γίνουν τα πάνω κάτω και σήμερα βρεθούνε 11 αποστάτες οι οποίοι θα ψηφίσουν στο Κοινοβούλιο των Σκοπίων κατά του 70% του λαού των Σκοπίων, εάν αυτοί θα παραμείνουν για 3 μήνες στη Βουλή ως αποστάτες και κατά της λαϊκής εντολής που έχουν και ξαναψηφίσουν τη συμφωνία και κάνουν συνταγματικές αλλαγές, και αν και όταν έρθει στην Ελλάδα και δούμε αν η συμφωνία ισχύει, διότι η συμφωνία αυτή θα σας θυμίσω ότι πρώτα απ' όλα είναι αντισυνταγματική. Πρώτον, δεν φέρει την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Σφύρο. Και δεύτερον, η συμφωνία αυτή δεν ψηφίστηκε με πάνω από το 50% στο δημοψήφισμα. Είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα όμως. Δεν υπάρχει συμβουλευτικού. Τα συμβουλευτικού είναι για τους ψυχιάτρους. Έτσι γράφει. Στα συντάγματα των λαών. Ναι. Δεν γράφει. Πού το γράφει το συντάγμα του? Για διαβάστε το μου. Διαβάστε το μου. Έτσι είπε ο Ζάεφ. Αυτή, και όλοι αυτοί, έχουν πει. Αυτοί ξέρουν καλύτερα να ερμηνεύουν το σύνταγμα τους. Το σύνταγμα, το σύνταγμα των λαών είναι γραμμένο με άρθρα. Άρθρο στο Σύνταγμα των Σκοπίων που λέει ότι υπάρχει συμβουλευτικό δημοψήφισμα, δεν υπάρχει. Ένα δημοψήφισμα υπάρχει κατά το Σύνταγμα των Σκοπίων, το οποίο λέει ότι θα είναι δεσμευτικό μόνο και εφόσον. Επομένως, κύριε Καμένε, πέρα από όλα αυτά, άρα και εφόσον η λέξη συμβουλευτικό, η κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι, δεν υπάρχει. Αυτή λοιπόν η συμφωνία είναι καταρχήν άκυρη, διότι δεν φέρει ούτε την υπογραφή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ούτε έχει την προϋπόθεση του Συντάγματος των Σκοπίων. Δεύτερον, η Εκκλησία των Σκοπίων, η οποία είχε δημόσια δηλώσει κατόπιν των διαπραγματεύσεων ότι δεν θα λέγεται Εκκλησία της Μακεδονίας και θα αλλάξει όνομα, επανυποχώρησε. Τρίτον, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο ίδιος ο κύριος Ζάεφ παραβίασε την συμφωνία. Μίλησε για δημοκρατία της Μακεδονίας και όχι Βόρειας, όπως προεβλέπεται στη συμφωνία. Μίλησε
για εθνότητα, αντί να μιλήσει για αυτό το οποίο υπεγράφει, δηλαδή στη Συμφωνία των Σκοπίων. Μάλιστα. Αλλά πέρα από όλα αυτά τα επιχειρήματα που έχετε και γεγραμμένα, βγήκε προκλητικά. Εσείς τι κάνετε? Βγήκε προκλητικά και προκάλεσε με αλυτρωτικά συνθήματα τη χώρα. Εάν λοιπόν υποθετικά, παρότι υποθετικά δεν μιλάμε στην πολιτική, βρεθούν οι 11 αποστάτες, ψηφίσουν τη μία φορά, ψηφίσουν τη δεύτερη, περάσουν ταγματικές αλλαγές. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι τότε θα δούμε αν έχει μέχρι τότε, τώρα υπάρχει συμφωνία και αν έχει τηρηθεί. Θα το δει και η κυβέρνηση αυτό. Διότι φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που έχουν παραβιαστεί όροι, θα πρέπει αυτοί οι όροι να επανέλθουν. Όταν λοιπόν γίνει και αυτό, και αν έρθει στη Βουλή, εμείς θα αποχωρήσουμε από την κυβέρνηση. Τι πιο έτοιμο υπάρχει? Αλλά να κάνω τη χάρη του Μητσοτάκη και να ανατρέψουμε την κυβέρνηση πριν γίνουν όλα αυτά, για να διασφαλίσει την Οβάρτης, το Κελπνό, το Κουμπάρο του, το Μαρινάκι και όλο αυτό τον εσμό που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και να υπάρχουν και παραγραφές, να το ξεχάσουν. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, θα συναντηθείτε με τον Πρωθυπουργό σήμερα? Γιατί υπάρχει αυτό το ρεπορτάζ. Θα συναντηθείτε, θα συναντηθείτε. Μιλήσατε. Καταρχήν να σας πω. Μιλήσατε από τις ΗΠΑ, υπήρξε αυτό το τηλεφώνημα? Λοιπόν, ήταν η πρώτη φορά που δεν μιλήσαμε. Συνήθως μιλάμε κάθε μέρα και δύο και τρεις φορές. Από την Αμερική δεν μιλήσαμε. Και είδα εδώ να γράφονται πρωτοσέλιδα εκεί, αν θέλετε, που εκνευρίστηκα κιόλας, γιατί κατάλαβα ότι πρόκειται περί κέντρων. Μην ξεχνάτε ότι ο Σόρος για την υπόθεση του ονόματος Σκοπίων έχει μοιράσει δισεκατομμύρια στην περιοχή. Από την Αυστραλία που χρηματοδοτούσε τα δίθεν μακεδονικά σωματεία μέχρι την Αμερική. Και μέχρι εδώ. Λένε για τους Ρώσους ότι εξαγοράζουν στα Σκόπια. Ποια είναι τα συμβόλαια? Γιατί καταγγείλατε την εφημερίδα των συνταχτών, κύριε Χαμένε. Ότι υπάρχουν συμβόλαια και πίσω χρήματα και όλα αυτά και θα αποδειχθούν. Ακούστε λοιπόν. Έχετε αποδείξεις για αυτά? Ο Σόρος λοιπόν έχει βγει με τις οργανώσεις του και μοιράζει χρήματα σε όλη τα Βαλκάνια. Δεν τα δούμε αυτά. Ναι. Από εκεί και πέρα. Καράτε συγκεκριμένες καταγγελίες όμως για εφημερίδα. Να σας πω κάτι. Ναι. Να σας πω για την εφημερίδα των συνταχτών. Ναι. Έχετε στοιχεία? Να σας θυμίσω τη δήλωση που είχα κάνει μόλις τελείωσε η προηγούμενη κοινοβουλευτική ομάδα των Εξάρτητων Ελλήνων και πριν καταρρεύσει το χρηματιστήριο. Είχα μιλήσει για τις τράπεζες οι οποίες επανήλθαν στο καθεστώς το παλιό και στο πρώτο εξάμηνο του 2018 ανοίξαν την κάνουλα και μοιράζαν εκατομμύρια σε εφημερίδες χωρίς εγγύησεις. Έχετε αποδείξεις για... Τι τα δίνουν αυτά? Ναι, έχετε αποδείξεις για την εφημερίδα των συνταχτών? Γιατί είπατε συγκεκριμένη εφημερίδα ότι υπάρχει συμβόλαιο για σας. Υπάρχει τέτοιο συμβόλαιο? Δεν υπάρχει άλλος λόγος να εξηγείς μια εφημερίδα η οποία θέλει να λέγεται δημοκρατική. Είναι συνεταιριστική εφημερίδα. Να κάνει ένα ρεπορτάζ. Ακούστε. Γιατί να θέλει να είναι όπου θέλει. Να είναι όπου θέλει. Και εγώ δέχομαι και την κριτική πολύ ευχαρίστως. Όταν όμως στηρίζει ένα πρωτοσέλιδό της, ένα τηλεφώνημα που δεν έγινε ποτέ. Είναι διαφορετικό πράγμα το να αμφισβητείτε το ρεπορτάζ. Να διασταυρώσει. Ακούστε. Είναι διαφορετικό που να καταγγέλλετε χρηματισμό. Ποιο ρεπορτάζ? Έκανε ρεπορτάζ προφανώς σε εφημερίδα. Ρεπορτάζ, ξέρετε τι λέγε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αν διαβάζετε τον κώδικα της ΕΣΥΑ, λέει όταν κάνω ρεπορτάζ παίρνω και την άλλη πλευρά και τη ρωτώ. Ποτέ δεν μας πήρε τηλέφωνο να μας ρωτήσει. Στήριξε ένα δίθεν ρεπορτάζ επάνω σε ένα δίθεν τηλεφώνημα που δεν έγινε ποτέ. Κατά τύχη δεν έγινε, θα μπορούσε να έχει γίνει. Και άρχισε να γράφει διάφορα για να προκαλέσει την αριστερή πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν παραχωρούμε βάσεις. Ηλιθιότητες. Τα ίδια κάνει σήμερα ο Παπαχρήστου. Δεν το γράφε μόνο σήμερα στα νέα. Σήμερα στα νέα. Σήμερα στα νέα. Ακούστε, σήμερα στα νέα. Γράφει ο Παπαχρήστος ότι εγώ λέει πήρα το αεροπλάνο από την Ουάσιγκτον, πήγα στη Φλόριντα και επειδή τσαντίστηκα σηκώθηκα και έφυγα και στην Ελλάδα. Απίστευτα πράγματα. Εγώ, όπως ήταν προγραμματισμένο το ταξίδι, έφυγα από την Ουάσιγκτον και προσγειώθηκα χθες το πρωί στις 6 ώρα στην Ελευσίνα. Λοιπόν, βλέπετε ότι όλα αυτά τα γράφουν ενώ ξέρουν ότι είναι ψέματα, γιατί θέλουν να προκαλέσουν. Θέλουν να χτυπήσουν το ΣΥΡΙΖΑ τα αριστερά, διότι πράγματι υπάρχουν ευαίσθητοι άνθρωποι στην αριστερά οι οποίοι κάνανε μάχη για τις βάσεις. Και να τους πούνε, έλα εδώ ρε φίλοι, έλα εδώ ρε Παπαδόπουλε, αυτόν από τα Τρίκαλα, τον οποίο το Φουκαρά είχε φέρει κάτι ρουσφέτια και του λέω, αγόρι μου, δεν γίνονται ρουσφέτια στο Υπουργείο Άμυνας, τελειώσαν τα ρουσφέτια. Και από τότε τα έχει βάλει μαζί μου. Βάλανε αυτό το Φουκαρά
να του λένε ότι πάνε να ανοίξει βάσεις ο Καμένος με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν νέες βάσεις. Και πάνε να τσιγκλήσουν ορισμένους οι οποίοι έχουν κολλήσει για να δημιουργήσουν πρόβλημα στην κυβέρνηση. Τον Πρωθυπουργό θα τον δείτε σήμερα, κύριε Καμένε? Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Και θα τον βλέπω. Έχετε ραντεβού, λέω, γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να τα πείτε μετά την Αμερική. Έτσι, θα τα πούμε, να μην είστε ανησυχοί. Και θα τα πούμε και θα τα λέμε. Και εμείς πάντα με τον Πρωθυπουργό θέλω να ξέρετε ότι έχουμε μια πολύ έντιμη σχέση. Και ποτέ σε αυτή τη σχέση δεν μπήκε άλλος παρονομαστής παρά η καλή βούληση. Μάλιστα. Και η πολιτική θέση. Υπουργέ, με τους βουλευτές. Σεβόμενος ο ένας την πολιτική θέση του άλλου. Με τους βουλευτές του κόμματός σας που φαίνεται ότι κάποιοι ίσως δεν ρίξουν την κυβέρνηση αν έρθει η συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή, τι θα κάνετε? Καλά, τώρα εσείς φτάσατε στη συμφωνία των Πρεσπών να έρθει στη Βουλή. Είπαμε, αν έρθει, υποθετικά. Και θα, ακούστε κάτι. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, και αν έρθει εκείνη η ώρα, θα τα πούμε με τους βουλευτές. Εγώ δεν βάζω. Ακούστε, βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Είναι βουλευτές οι οποίοι κατά τη συνήθισή τους αποφασίζουν. Στο θέμα αυτό όμως, επειδή προβλέπεται στο καταστατικό του κινήματος, έχει θεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας. Εάν θα έρθει αυτή η συμφωνία στη Βουλή, όπως τη λέτε, και αν θα κληθούμε να ψηφίσουμε και κάποιοι θα είναι διαφορετικά, θα δούμε τι θα κάνουμε. Να σας πω κάτι. Σε αυτή την πορεία οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουμε φάει πόλεμο που δεν έχει φάει κανένα κόμμα της μεταπολίτευσης. Έχουμε αντέξει και την αντιπολίτευση τη σκληρή, έχουμε αντέξει και εγκληματικές ομάδες εναντίον μας και συμβόλαια εναντίον μας. Ξέρετε τι μας κρατάει δυνατούς? Ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν χρωστάμε σε κανέναν. Ούτε στις τράπεζες, ούτε σε ταβαντζίδες. Κάναμε μια συμφωνία κρατώντας την πολιτική μας θέση, σεβόμενοι τον εταίρο μας και βεβαίως και την πολιτική την οποία έχει τη λαϊκή εντολή να κάνει. Και σεβόμενοι και αυτά τα οποία είπαμε στον ελληνικό λόγο και ζητάμε την ψήφο του να είμαστε το αναγκαίο καλό, και σε αυτό θα παραμείνουμε. Κύριε Υπουργέ. Και θα είμαστε και πολύ πιο ισχυροί. Είδα ότι με βάζανε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Στην πολιτική εκλέγομαι 14 φορές με σταυρό. Δεν έχω διοριστεί ούτε δημοτικό σύμβουλο στη ζωή μου. Εκλέγομαι από το λαό της Β' Αθηνών, από το λαό της Δωδεκανήσου και από το λαό του Εύρου. Με τη Νέα Δημοκρατία 11 φορές και με τους ανεξάρτητους Έλληνες 5 μαζί με τις ευρωεκλογές. Μάλιστα. Την πολιτική δεν είμαι ούτε για να επιβιώσω, ούτε είμαι επαγγελματίας με την έννοια ότι θα πεθάνω αύριο το πρωί, αν ο λαός δεν με θέλει εκπρόσωπό του. Κύριε Υπουργέ, δεν κρύβομαι λοιπόν ούτε σε ψηφοδέλτια επικρατείας, ούτε θα προδώσω τους ανεξάρτητους Έλληνες ποτέ. Και μόνος μου να μείνω θα είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες και υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές, και επειδή έχουν πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό και έντιμα έχουν εκπροσωπήσει τη λαϊκή εντολή που έχουν λάβει, θα είμαστε και πιο ισχυροί μέσα. Τώρα, όσον αφορά τους δημοσκόπους, ο κύριος Μητσοτάκης πήρε το Θεοδωρικάκο, ο οποίος είχε βγάλει το δημοψήφισμα ότι θα ήταν το ναι μεγαλύτερο. Είχε βγάλει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη. Θα προσλάβει και τους υπόλοιπους δημοσκόπους, θα τους δίνει ένα κομμάτι ψωμί να γράφουν αυτά που γράφουν. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, Υπουργέ. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό.